Νέο ρεκόρ τιμής σήμερα στα καύσιμα με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση. Οι τιμές στα πρατήρια τρομάζουν με τους οδηγούς να βρίσκονται σε πανικό, που πολλές φορές φεύγουν από το βενζινάδικο με το λαμπάκι της βενζίνης αναμένο. Εντονότερα τα προβλήματα στη Βόρεια και Νησιωτική Ελλάδα, με τις τιμές απλής βενζίνης να φτάνουν έως και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων και ειδικά οι βενζίνες. Οι βενζίνες έχουν ξεπεράσει τα 2,3 στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλία, που μας αφορά. Τα πετρέλαια είναι λίγο πιο στάσιμα για να δώσω. Είχαμε και μία πτώση την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κυμαίνονται από 1,85 μέχρι 1,90 max. Τα απλά τώρα, αυτό με τη βενζίνη δεν έχει σταματημό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε στα περισσότερα ταμπλό, τα ευρώ που βάζουν ο κόσμος είναι τα περισσότερα πάνω από 30-40 ευρώ. Γιατί με 30 ευρώ παίρνεις λιγότερο από 15 λίτρα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα στις καθημερινές μετακινήσεις τους, στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και δεν μιλάμε για ταξίδια, τα έχουν κοπεί τελείως. Κλασικό παράδειγμα είναι ότι τα βιτία που μας φέρουν τα καύσιμα ζητάνε και αυτά αύξηση, λόγω αύξησης των πετρελαίων καυσίμων, των συνεργείων, των ελαστικών που θα έχουν. Και αυτό πάλι θα μετακυληθεί σε εμάς, άρα και στην γύτερη κατανάλωση. Δεν μπορώ να πω κάτι, είναι χρηματιστηριακές όλα αυτά οι φούσκες που παίζουν σε όλη την Ευρώπη. Απλώς είμαστε σε πολύ δύσκολη μοίρα εμείς, γιατί δεν μπορεί να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ, τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα που θα έχουμε αυτές τις μεγάλες αυξήσεις. Οι πρατηριούχοι, όπως δηλώνουν, από το Σεπτέμβριο με τόσα έξοδα και με μείωση εσόδων τα λουκέτα θα είναι απλά μονόδρομος για τον κλάδο. Αυτό θα δυσκολεύει πολύ την κατάσταση μετά το καλοκαίρι. Εγώ βλέπω ότι μετά το καλοκαίρι είμαστε για κλείσιμο όλα τα βενζινάδικα, γιατί θα δίνουμε απειροελάχιστα λίτρα και δεν θα μπορούμε να βγούμε στα έξοδα και στις λειτουργικές μας δαπάνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι όλα τα έξοδα, αλλά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα, έρχεται η ΔΕΗ, δηλαδή αυτό με τις ρήτρες, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι είχαμε μέσον όρο, ας πούμε, στα 1.200 ευρώ το τετράμινο κατανάλωση και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ. Αυτό αν δεν το μετακυλήσουμε στην κατανάλωση και πού να το βάλουμε, σε ποιο σημείο να το βάλουμε, πόσο να ανέβουμε και τι να κάνουμε, θα μας φέρει πολλά προβλήματα. Δυστυχώς σε πολλά νησιά όπως η Ρόδος, η αμόλυβη βενζίνη αγγίζει ακόμη και τα 2,90.